Το μαθησιακό αντικείμενο «Η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό» παρέχει πληροφορίες με μορφή διαλόγου για τη σκηνή της εκδίωξης των εμπόρων από το ναό του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ από τον Ιησού, όπως εκφράζεται σε μια τοιχογραφία του Τζότο στη δυτική ζωγραφική τέχνη. Μελετώντας την εικονογραφία της σκηνής σε μεγέθυνση, εντοπίζουμε τις μορφές όπως του Ιησού να διώχνει τους εμπόρους, των Αποστόλων και άλλων Ιουδαίων. Στη συνέχεια παρατηρούμε πώς οι μορφές αυτές περιγράφονται στο κείμενο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που παρατίθεται τόσο στο πρωτότυπο όσο και στη νέα ελληνική γλώσσα, αποσκοπώντας την εξοικείωση με αυτό. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει ακόμα τη δυνατότητα δραματοποίησης της σκηνής της εκδίωξης των εμπόρων από τον Ιησού με την παράλληλη εξερεύνηση της εικονογραφίας της σκηνής και τη χρωματική επισήμανση των λόγων κάθε μιας από τις εικονιζόμενες μορφές μέσα στο ευαγγελικό κείμενο. Οι οπτικοποιημένες πληροφορίες σε συνδυασμό με το ευαγγελικό κείμενο συμβάλλουν στην καλύτερη εντύπωση του περιεχομένου της σκηνής και στην κατανόηση της σχέσης τους. Με τη σύγκριση της εικόνας και του κειμένου, διαπιστώνουμε ότι η χριστιανική τέχνη απεικονίζει το αντίστοιχο απόσπασμα της Αγίας Γραφής, λειτουργώντας ως βιβλίο των αγραμμάτων. Μετά την ανάγνωση του ευαγγελικού κειμένου στο πρωτότυπο και στη μετάφραση, επιχειρούμε να συμπληρώσουμε τα κενά στο κείμενο της ευαγγελικής περικοπής με βάση τις φράσεις που μας δίνονται στη νέα ελληνική γλώσσα. Για περαιτέρω διευκόλυνση, για κάθε κενό του κειμένου, προβάλλεται η σωστή φράση γραμμένη στο πρωτότυπο. Η παράλληλη παρουσίαση του κειμένου στο πρωτότυπο και στη μετάφραση προσφέρεται για τη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι σήμερα και μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στα θρησκευτικά όσο και στα αρχαία ελληνικά.